Συνειδητοποιήσατε μια συνάντηση με τον κύριο Χάβο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ. Πώς πήγε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της κουβέντας? Ο κύριος Χάβος ήρθε σήμερα, συναντηθήκαμε. Μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Η συζήτηση, θα έλεγα, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Κάναμε μια πρόταση στον κύριο Χάβο, η οποία για τα δεδομένα μιας ομάδος τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι κατά πολύ πολύ ψηλότερη σε επίπεδο α' εθνικής. Ο κύριος Χάβος μας ευχαρίστησε, μας είπε ότι κοντά είμαστε, αλλά επιφυλάχθηκε να μας δώσει μια απάντηση εντός 24 ώρων. Το αποδεχτήκαμε και περιμένουμε την τελική απάντηση από τον κύριο Χάβο. Πάντως, η αίσθησή μας είναι ότι μετά από την πρόταση που του κάναμε, είναι από τις προτάσεις που δύσκολα αρνιέται κανείς. Θέλει να έρθει ο άνθρωπος, έτσι τουλάχιστον μας δήλωσε, και εμείς θέλουμε να έχουμε τον κύριο Χάβο στην ομάδα μας. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Περιμένουμε λοιπόν με υπομονή μέχρι αύριο το απόγευμα. Θεωρείτε ότι αυτή η συνάντηση με τον κύριο Χάβο και η αισιοδοξία που βγάζετε θα τερματίσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα? Ξέρετε κάτι, μετά από ό,τι έγινε με μια άλλη συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες μέρες, θέλω να είμαι μεν αισιόδοξος, αλλά παράλληλα, επειδή δεν σας κρύβω ότι δεν γνωρίζω, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από αυτά τα θέματα, ενώ η πρώτη μου εντύπωση και την προηγούμενη φορά ήταν θετική, δεν έγινε κάτι θετικό. Αυτή τη φορά είμαι μάλλον πιο αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κρατάω και πολύ μεγάλο καλάθι, γιατί, παιδιά, ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μας, η δικιά μας σε τέτοιου είδους επαφές και διαπραγματεύσεις δεν είναι και τεράστια. Σας είπα ότι κάναμε μια πολύ καλή επίπεδου α' εθνικής πρόταση στον κύριο Χάβο. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να πω? Μας έδειξε ο άνθρωπος ότι, εντάξει, κοντά, δεν μας έκανε εκείνος πρόταση, μας είπε να του κάνουμε εμείς την πρότασή μας. Έχουμε μάθει, ξέρουμε πάνω κάτω ποιες είναι οι προτάσεις που γίνονται σε προπονητές Β' και Α' εθνικής. Εκεί μέσα κινηθήκαμε. Πιστεύω ότι εάν δεν δεχτεί ο κύριος Χάβος αυτή την πρόταση, σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα έχει κάτι πάρα πάρα πολύ πιο ψηλό από δεν ξέρω από ποιον. Η πρότασή μας ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Πάρα πολύ ισχυρή. Με τα υπόλοιπα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος σχετικά με τις ανανεώσεις και όλα αυτά του τεχνικού διευθυντή, θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες? Ναι, συζητήσαμε και με τον κύριο Χάβο ονομαστικά. Χρησιμοποιήσαμε περίπου 15 ονόματα, τα οποία εμείς θα έχουμε για άμεσες επαφές, και με τους περισσότερους από αυτούς εμείς έχουμε ήδη έρθει σε επαφή. Αλλά όπως σας έχω πει και άλλες φορές, προτιμούμε την τελική απόφαση να την πάρει ο προπονητής μας. Και αυτό θα γίνει.